η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη και σεβασμό τη συντρόφισσα Βέρα Νικολαίδου, που αφιέρωσε τη ζωή της στην πάλη για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, για τα λαϊκά δικαιώματα, και διατήρησε το τιμητικό τίτλο της Κομμουνίστριας, του μέλους και στελέχους του ΚΚΕ για 52 χρόνια, εκ των οποίων 18 χρόνια ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Γεννήθηκε σε δύσκολα χρόνια, το 1945, στην πληγωμένη από τους Ναζί κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες του Σκοτεινιά, κόρη εργατικής οικογένειας με προσφυγική καταγωγή από τον Πόντο. Από νωρίς μπήκε στον αγώνα και ως μαθήτρια του γυμνασίου εντάχθηκε στην νεολαία Λαμπράκη, βαδίζοντας περήφανα σε κάθε φάση της ζωής της. Σπούδασε στην Οικονομική Σχολή της Βουδαπέστης και αναδείχθηκε γραμματέας των Ελλήνων φοιτητών. Για την αντιδικτατορική της δράση, η Χούντα της αφαίρεσε το διαβατήριο από την πρεσβεία και αυτή με πείσμα συνέχισε την πάλη και δούλεψε ως φοιτήτρια στο ελληνικό τμήμα στο ράδιο Βουδαπέστη. Η συντρόφισσα Βέρα Νικολαίδου στις 21 Απρίλη 1968 στη διαδήλωση στην ελληνική πρεσβεία στη Βουδαπέστη ενάντια στην πρώτη επέτειο της δικτακτορίας έλαβε την απόφαση να οργανωθεί στο ΚΚΕ, το οποίο υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αναλαμβάνοντας σε όλη αυτή την πορεία πολλές κομματικές ευθύνες σε οργανωτικές χρεώσεις στο αντιπεριαλιστικό φιλελληνικό κίνημα, την τοπική διοίκηση, την κοινοβουλευτική δουλειά, το γυναικείο κίνημα. Με την κατάρρευση της δικτακτορίας το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, εντάχθηκε αμέσως στην κομματική οργάνωση Πειραιά και συνέβαλε δραστήρια στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των οργανώσεων του ΚΚΕ. Αναδείχθηκε μέλος του Γραφείου Πόλης της ΚΟΠ, γραμματέας της Ακτιβικής Επιτροπής του Κέντρου του Πειραιά, μέλος του Ακτιβικού Γραφείου της Σκοτεινιάς. Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής Γυναικών της Κεντρικής Επιτροπής και ιδρυτικό μέλος του Πανπυραϊκού Συλλόγου Γυναικών. Από το 1978 εκλεγόταν στο Δήμο της Σκοτεινιάς και υπηρέτησε το λαό της ως δήμαρχος για μια τετραετία και αντιδήμαρχος για άλλες τρεις. Η συντρόφισσα Βέρα έδωσε τη μάχη για τη διατήρηση και την επικράτηση των επαναστατικών αρχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το διάστημα της διαπάλης με την οπορτουνιστική ομάδα που επιχειρούσε τη μετάλλαξη και τη διάλυσή του. Εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο 13ο συνέδριο το 1991 και επανεκλεγόταν σε αυτή έως και το 17ο συνέδριο το 2005. Εξελέγει βουλευτής στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 και διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλής. Στήριξε με μεγάλη υπευθυνότητα και μεράκι τη δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, με έντονη παρουσία στους χώρους δουλειάς, στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων του Πειραιά. Ως αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας της ΕΕΔΙΕ, επέδειξε πρωτοπόρα δράση και συνέβαλε στην ανάπτυξη του αντιπολεμικού αντιπεριαλιστικού κινήματος. Ήταν η ψυχή σημαντικών πρωτοβουλειών με ιδιαίτερη φροντίδα στην ενδυνάμωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Μακρά, συνεχής και γεμάτη πορεία, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, τιμώντας τον τίτλο του μέλους και της στελέχους του ΚΚΕ, στο οποίο διέθεσε τις δυνάμεις της και πάλεψε με σεμνότητα, εργατικότητα και αφοσίωση με πίστη στις αρχές του κόμματος και τα κομμουνιστικά ιδανικά. Η συντρόφισσα Βέρα αντιπάλεψε αποφασιστικά την ασθένειά της και έδωσε παλικαρίσια
παραδειγματική μάχη με καθημερινή ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις και συμμετοχή στην πάλη για την ενίσχυση του κόμματος μέχρι την τελευταία ώρα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα πιο θερμά της συλληπιτήρια στην αγαπημένη της αδερφή Τασούλα και σε όλους τους συγγενείς. Θα την θυμάται ο λαός της Κοκκινιάς και του Πειραιά. Θα την θυμόμαστε όλοι μας. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες στην Κοκκινιά, στον Πειραιά, σε όλη τη χώρα. Θα την έχουν στην καρδιά τους. Μαζί με τους άλλους αγωνιστές που έχουν φύγει από κοντά μας, συνεχίζοντας τον αγώνα για το δίκαιο της εργατικής τάξης, του λαού μας, για την υπόθεση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Καλό ταξίδι, αγαπημένοι μας συντρόφοι Σαβέρα. Πέρα μας, η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Φυσική Ειρήνη με βαθύ πόνο και θλίψη σε αποχαιρετά. Εσένα, που αν υπάρχει μια λέξη που μπορεί να περιγράψει τη φυσική και την πολιτική σου παρουσία, είναι ότι περπατούσες περήφανα και ορθά. Ορθοπερπατούσες σ' όλη σου τη ζωή και έτσι θα μείνεις χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μας. Η δράση σου άφησε έντονο το αποτύπωμά της και στο αντιπολεμικό αντιπεριστικό κίνημα της χώρας μας μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΙΕ. Ήδη από τη μεταπολίτευση συμμετείχες ενεργά στην Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση της ΕΕΔΙΕ μετά τη διάλυση της κατά τον περίοδο της Κούντας. Από το 14ο συνέδριο της ΕΕΔΙΕ το 2000 εκλέφθηκες αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Γενική Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν ξεχωριστή η συμβολή σου στις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, όπου ήσουν επικεφαλής της πολυπληθούς αντιπροσωπείας φορέων του λαϊκού κινήματος που επισκέφθηκε το Κόσοβο κατά τη διάρκεια των πολεμισμών, εκφράζοντας τη διεθνιστική αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Ακόμα, καθοριστική ήταν η δράση σου για την καθιέρωση των τριμερών συναντήσεων μεταξύ των κινημάτων ειρήνης Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Ήσουν σεμινή, είχες γλώσσες, προβληματιζόσου, είχες διαρκή έννοια για την ανάπτυξη και το δυνάμωμα των Επιτροπών Ειρήνης και της ΕΔΙΕ. Έδινες με αυταπάνωση στο παρόν σε κάθε δραστηριότητα του αντιπολεμικού αντιπεριστικού κινήματος μέχρι το τέλος. Ήσουν ουσιαστικό στήριγμα στην ανάπτυξη της δράσης της ΕΔΙΕ στη Μαραθώνια, στην οργάνωση της Μαραθώνιας Κορίας, των εκδηλώσεων για τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη κάθε Αύγουστο, ακόμα και τα τελευταία χρόνια που η υγεία σου είχε επιβαρυνθεί. Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, δεν το έβαλες κάτω και έδωσες όρθια τη μάχη σου μέχρι την τελευταία στιγμή, κάνοντας πράξη το να μην λυγάς, αυτό είναι του μεγάλου Τούρκου κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ. Με τη στάση σου, το ορθοπερπάτημά σου, δίδασες, παραδειγμάτιζες, στήριζες προπαντός τους νέους συναγωνιστές να τσαλώνονται καθημερινά, να μην το βάζουν κάτω παρά τις όποιες δυσκολίες. Συντρόφισσα και συναγωνίστρια Βέρα, η Γραμματεία, το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΔΙΕ, οι αγωνιστές και οι φίλοι του αντιπεριστικού αντιπολεμικού κινήματος σε αποχαιρετάμε με βαθύ πόνο και θλίψη και εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους. Θα είσαι πάντα παρούσα με την παρακαταθήκη που άφησες μέσω της δράσης σου στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη των λαών. Την άχνα από την ανάσα σου νιώθω στο μαγουλό μου. Αχ, και ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος και του δρόμου. Λέει πολλά αυτός ο στίχος στην καρδιά μου, στο αγαπημένο μου Βέρα. Δύσκολη μέρα και ώρα σήμερα, δημιουργισμένη από πόνο και αγιοσύνη. Σήμερα, ο σύντροφοι και φίλοι σου είμαστε εδώ. Νιώθουμε την ανάσα της αγωνίστριας, που μια ζωή ούρλιαζε με αγώνες, λες και ουρλιάζουν οι ανάσες. Η δική σου όμως τόσα χρόνια, ποτέ δεν σώπασε. Όρθια, στεντόρια, σαν να είσαι το εμπρός, εμπρός για τη δημοκρατία και τη δίκη του λαού. Του λαού που με τόσο βάθος και κατερία υπηρέτησες
στόχευες ψηλά σε μεγάλους αγώνες. Δεν είμαστε όμως εδώ σήμερα για να σας αποχαιρετήσουμε μόνο. Είμαστε εδώ να σου φωνάξουμε με τη δική μας ανάσα ότι ο αγώνας σου δεν θα πάει καμένος. Αυτός ο αγώνας για τον οποίο εξαργύρωσες μια ολόκληρη ζωή. Η δικαίωση θα έρθει και θα είναι και τη δική σου υπογραφή. Την υπογραφή της δικής σου ταπεινοσύνης. Εγώ δεν είμαι παρά ένας τραγουδιλάτης. Ένας αποσταμένος περπατητής που ακούμπησε στη ρίζα μιας ελιάς να ακούσει το τραγούδι των Βρύλων. Έγραψε ο Μενέλαος Μιντέρης. Μάλλον για σένα το έγραψε. Καλό ταξίδι, παιδιά.